καλησπέρα σας. Άλλο ένα Σάββατο, οι αθλητικές συναντήσεις μαζί σας. Είναι γεγονός ότι ο υποφαινόμενος και με την ιδιότητα, αν θέλετε, του αθλητικού δικαστή βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη Λακωνία και συγκεκριμένα στη Σπάρτη. Κρίναμε σκόπιμο να ανακρίνουμε, όσο και περίεργο να σας φανεί, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτης Μόνεν Βασίας και Σπάρτης και παράλληλα υποψήφιο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ευστάθιο. Καλά ακούσατε. Τα λόγια περισσεύουν. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο με την ανάκριση, παύλα συνάντηση του σεβασμιωτάτου κυρίου Ευστάθιου. Πάμε να το δούμε. Ο αθλητικός δικαστής βρίσκεται στη Σπάρτη. Βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Μόνεν Βασίας και Σπάρτης για να ανακρίνει το σεβασμιότατο κύριο Ευστάθιο. Είναι πρώτη φορά που ο αθλητικός δικαστής θα ανακρίνει με όλο το θάρρος τον σεβασμιότατο και αντιλαμβάνεστε το οποιοδήποτε λάθος θα ήθελα να συγχωρεθεί από το σεβασμιότατο. Από τους τηλεθεατές ας κρίνουν μόνοι τους. Σεβασμιότατε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Έστω και αν η εορτή του Πάσχα έχει αποδοθεί και από την ημέρα της αναλήψεως δεν λέμε το Χριστός Ανέστη, όμως αυτή η ευχή σας είναι ευπρόσδεκτη και μάλιστα ένας εκ των πολύ σπουδαίων Αγίων της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, έλεγε συνέχεια, όλο το χρόνο, «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη», όταν έβλεπε έναν άνθρωπο. Έτσι δέχομαι λοιπόν την ευχή σας, αν την ανταποδίδω με πολύ αγάπη και λέω «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος» και σας καλωσορίζω με πολύ χαρά στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου ότι ο αθλητικός δικαστής είναι υποχρεωμένος, παρότι βρίσκεστε στο γραφείο σας, να σας ανακρίνει. Η ανάκριση έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Πάντως χαριτωμένα ξεκινάτε. Μόνο ότι πρέπει να εξηγήσουμε λιγάκι ότι δεν με ανακρίνεται για κάποιο σφάλμα ή παράπτωμα το οποίο έχω διαπράξει, αλλά για θέματα τα οποία και εσείς τα έχετε σε πολύ υπόλοιψη και για τα οποία κάνατε τον κόπο να έρθετε έως τη Σπάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε να μας πείτε την ηλικία σας. Μήπως κρύβετε τα χρόνια σας, γιατί συνήθως οι γυναίκες τα κρύβουν. Αυτό που λέτε έχει πολλές ερμηνείες. Κάποτε ένας πολύ ηλικιωμένος αρχιερεύς, όταν τον ρωτούσαν πόσο ετών είναι, έλεγε «Για πόσο με περνάτε». Του έλεγαν περίπου 75-80. Έλεγε «Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Τα γένια τα λευκά είναι ψευδομάρτυρες». Και απαντούσε την ηλικία του. Εγώ λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω την ηλικία μου, διότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος σε αυτή την γη, τόσο πρέπει να δοξολογεί τον Θεό και να τον ευχαριστεί, διότι τον αξίωσε να φτάσει η ηλικία 76 ετών που είμαι εγώ. Και όταν ρίχνω μια ματιά γύρω μου ή πλάι μου και βλέπω ότι οι άνθρωποι πολύ νεότεροι στην ηλικία έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν, πάλι δοξάζω τον Θεό. Βέβαια, όσο μένουμε εδώ, λέει ο λαός, μένουμε και αμαρτάνουμε. Αλλά εγώ λέω, όσο μένουμε, έχουμε καθήκοντα και υποχρεώσεις και πρέπει να προσπαθούμε να τα εξοφλούμε. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, από πληροφορίες που έχω και δεν είναι ψευδείς οι πληροφορίες, κατάγεστε από τη Μεσσηνία, Μεσσήνιος. Βέβαια. Θα θέλατε έτσι να μας πείτε από ποιο μέρος της Μεσσηνίας είστε? Είμαι Μεσσήνιος και καυχόμαι γι' αυτό. Κατάγομαι από ένα χωριό που είναι βέβαια κομμόπολης συγκριτικά με τα γύρω χωριά και λέγεται Βαλίρα. Και εκεί γεννήθηκα το 1940, τελείωσα το δημοτικό σχολείο του χωριού μου και τελείωσα στη συνέχεια το γυμνάσιο και το λύκειο. Η γυμνάσιο ήταν τότε και η έξι. Σωστό. Εξατάξιο γυμνάσιο. Εξατάξιο, στο Μελιγαλά. Μάλιστα. Στο ιστορικό και μαρτυρικό χωριό του Μελιγαλά.
Χαίρομαι που λέτε ιστορικό και μαρτυρικό μέρος του Μελιγαλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τιμάτε τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, για να ζήσουμε πρέπει να ενθυμούμεθα αυτούς που έχουν φύγει. Μάλιστα. Αιωνία η μνήμη να λέμε και να προσευχόμεθα ο Θεός να κατατάξει τις ψυχές του μετά των εκλεκτών του. Οφείλουμε πολλά σε αυτούς και μάλιστα οφείλουμε την παράδοσή μας και την ιστορία μας. Και λαός που ξεχνάει την παράδοσή του και την ιστορία του είναι καταδικασμένος εις απώλεια. Μάλιστα. Κάποτε και τα άσχημα και τα δύνατα σημεία της ιστορίας μας πρέπει να φέρνουμε στη μνήμη μας, διότι δίδεται η ευκαιρία όταν φέρνουμε τα μείον, έτσι, να παίρνουμε την απόφαση να τα διορθώσουμε και να συγχωρήσουμε εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν να μην γίνουν σωστά. Σωστά. Σαν χριστιανοί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν έρχονται στη μνήμη μας τα δυσάρεστα να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρήσουμε εκείνους που τα δημιούργησαν. Το συγχώρα και προχώρα πρέπει να είναι ένα βίωμά μας και ένα σύνθημά μας. Μάλιστα. Έτσι συμφιλιωνόμεθα και με τον Θεό, διότι τα σφάλματά μας δημιουργούν την απόσταση, συμφιλιωνόμεθα και με τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δεν είναι ξένοι, αλλά είναι το alter ego, ο άλλος εαυτός μας δηλαδή. Μάλιστα. Το χωριό μου είναι πολύ όμορφο. Να πω ότι είναι το μορφότερο χωριό της Οικουμένης, συγχωρήστε με να το πω, διότι στη γενέτειρά του ο καθένας πρέπει να θεωρεί ότι έχει ομορφιά και χάρη το πιο φτωχό κλαδί, το πιο μικρό χορτάρι. Και όπως όταν βγαίνουμε από την Ελλάδα και πηγαίνουμε σε άλλους τόπους, λέμε πατρίδα σαν τον ήλιο, ήλιος αλλού δεν λάμπει, το ίδιο πρέπει να λέμε και όταν φεύγουμε από τη γενετηρά μας, από το χωριό μας. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, για να φτάσετε σε αυτό το αξίωμα, να είστε Μητροπολίτης Μονιβασίας και Σπάρτης, θα θέλαμε να μας πείτε πού κάνατε το αγροτικό σας. Μια και ο αθλητικός δικαστής ανακρίνει ποδοσφαιριστές, προπονητές και όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει και εσείς να μας πείτε την δική σας διαδρομή για να φτάσετε μέχρι εδώ. Είστε πολύ χαριτωμένος στις ερωτήσεις σας και χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Και δεν έχω καμία δυσκολία να απαντήσω. Καταρχήν, η οικογένεια από την οποία προέρχομαι ήταν πολύ μελής. Είμαστε 5 αδέρφια, και ο πατέρας και η μητέρα. Τελείωσα, όπως σας είπα, το δημοτικό στο χωριό μου, το γυμνάσιο στο Μελιγαλά και στη συνέχεια επέτυχα, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις και δύσκολες μάλιστα τον καιρό εκείνο, πολύ περισσότερο δύσκολες από ό,τι σήμερα, και τελείωσα τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εν συνεχεία, εχειροτονήθηκα διάκονος και υπηρέτησα ως ιεροκήρυξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Έγινα ιεροκήρυξη στη συνέχεια στη Μητρόπολη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Εκεί έλαβα και τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και έγινα πρεσβύτερος και το φύκιο του Αρχιμανδρίτου. Και κυριολεκτικά, ας μου το επιτρέψετε αυτό κι εσείς και οι ακροατές, οι τηλεθεατές, υπηρέτησα ως ιεροκήρυξη της Μητροπόλεως αυτής και καυχόμαι, διότι ήταν πολύ δύσκολη η Μητρόπολη αυτή από πλευράς εξυπηρετήσεων. 45 χωριά όταν ήμουν εγώ εκεί δεν είχαν συγκοινωνία και έπρεπε να πηγαίνω ή με τα πόδια ή με ένα άλογο ή ένα μεγαϊδουράκι ή με φορτηγό αυτοκίνητο. Μάλιστα μια φορά, θα το πω αυτό έτσι για να δείτε πόσο δύσκολη αλλά και πόσο ωραία είναι η ζωή ενός κληρικού όταν είναι δοσμένος εις τον Θεό και στην Εκκλησία. Πήγαινα σε ένα χωριό και άπλωσα το πόδι μου να μπω στο φορτηγό, το μόνο μέσον επικοινωνίας. Την ώρα λοιπόν που άπλωσα το χέρι, ένας γνωστός μου περνάει δίπλα μου και μου λέει «Πού πηγαίνετε, πάτερ?» Λέω «Πηγαίνω στο τάδε χωριό». «Με αυτό», μου λέει, «το αυτοκίνητο θα πάτε?» «Ναι», λέω. «Πω, μου λέει, δεν θέλω να σας φοβήσω». Λέω «Τι σημαίνει, τίποτα?» «Ξέρετε», λέει, «ο οδηγός είναι επιληπτικός». Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι επιληπτικός. Εγώ χαμογέλασα, έκανα το σταυρό μου και κάθισα μπροστά, γιατί πίσω ήταν φορτίο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν κάνεις το σταυρό σου
και όταν πιστεύεις στον Θεό. Και δεν μπορούσες νωρίτερα να το ξέρεις, να βρεις άλλον τρόπο να εκτελέσεις το καθήκον σου, παραδίδεσαι πλέον εις το Θεό και Εκείνος σε βοηθάει και δεν παθαίνεις. Σε καθοδηγεί. Έτσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οι πόντες το θέλημα του Θεού γενέστο ησυχάσαμε. Μπορεί να είσαι αναστατωμένος, μπορεί να είσαι προβληματισμένος. Αν πεις όμως με πίστη, ας γίνει το θέλημα του Θεού, τότε ηρεμείς. Έτσι λοιπόν έζησα 11 χρόνια Ιεροκήρυξ, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Συνέχεια. Επέστρεψα πάλι στην ιδιαίτερα μου πατρίδα, στην Μεσσηνία. Και επέστρεψα εκεί στην επιμονή του Μητροπολίτου να αναλάβω την θέση του Πρωτοσυγγέλου και του Ιεροκήρυκος και να υπηρετήσω στον τόπο στον οποίο γεννήθηκα και στον οποίο είχα πολλές οφειλές. Ο καθένας μας στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε έχει οφειλές και πρέπει να τις εξοφλεί όσο γίνεται. Έζησα λοιπόν άλλα 4 χρόνια στη Μητρόπολη Μεσσηνίας ως Ιεροκήρυξ, ως Πρωτοσύγγελος και ως Ηγούμενος της Μονής Βουλκάνου, ένα μοναστήρι ανδρικό το οποίο είναι κοντά στην πατρίδα μου. Και σε αυτό το μοναστήρι πήγαινα από μικρό παιδί, από 12 χρονών. Χριστούγεννα, Πάσχα και τα καλοκαίρια τα περνούσα στο μοναστήρι. Και έτσι είχα μια ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία σε αυτό το μοναστήρι και εκεί έγινα, όπως είπαμε προηγουμένως, και μοναχός και ηγούμενος. Μάλιστα. Πώς φτάσαμε εδώ, στην Ιερά Μονή Μονενβασίας και Σπάρτης να είστε? Το 1980 απεβίωσε ο προκάτοχός μου, ο Ιερόθεος. Και μάλιστα απεβίωσε ξαφνικά. Είχε πάει στη Θεσσαλονίκη για μια ποιμαντική διακονία και ευρέθη νεκρός στο ξενοδοχείο. Εχείρευσε λοιπόν η Μητρόπολη σε αυτή και όπως ξέρετε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να αναδείξει από τους υποψηφίους τον έναν και να τον στείλει εδώ πέρα για ποιμένα διδάσκαλων και υπεύθυνων για τα θρησκευτικά καθήκοντα των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν στις 28 Αυγούστου του 1980 εξελέγην και στις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους εχειροτονήθηκα Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών και στις 28 Σεπτεμβρίου έγινε η ενθρονησή μου. Έκτοτε επέρασαν 36 ολόκληρα χρόνια. Ήρθα παιδί και γέρασα σε αυτή τη Μητρόπολη. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, επειδή ο αθλητικός δικαστής ανακρίνει αθλητικά, όλη αυτή η διαδρομή την οποία έχετε κάνει στην Εκκλησία δείχνει ότι η δραστηριότητά σας ήταν εντός Πελοποννήσου γεωγραφικά. Όμως φτάνοντας με τα αρκετά χρόνια έτσι, της Εκκλησίας με προσφορά στην Εκκλησία ζητήσατε πρόσφατα να κάνετε την υπέρβαση, να γίνετε ο Αρχιεπίσκοπος και πας Αθηνών και πας εις Ελλάδος. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και νικητές και ιτημένοι σε έναν αγώνα ή το αποτέλεσμα ισόπαλο. Εκεί δεν υπήρχε ισοπαλία, έπρεπε κάποιος να κερδίσει. Κέρδισε ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, αλλά από ό,τι έχω μάθει το τελευταίο καιρό, κέρδισαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Σπάρτης, διότι είπαν, εάν ο Σεβασμιότατος Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος, θα πήγαινε αρχιεπίσκοπος, εδώ η Σπάρτη, η Λακωνία θα είχε πρόβλημα. Συγγνώμη Σεβασμιότατε, αλλά αυτά είναι τα μηνύματα που έχω πάρει φεύγοντας για να γίνεται ο αρχιεπίσκοπος. Μπορεί και σίγουρα θέλω να πιστεύω θα προσφέρατε τα πάντα, αλλά κάποιοι, ίσως οι περισσότεροι, ναι μεν ήθελα να είστε ο αρχιεπίσκοπος, αλλά το χάρηκαν που παραμένετε εδώ, που συνεχίζετε να είστε σεβασμιότατος. Θίγεται θέματα πάρα πολύ λεπτεπίλεπτα και θα πρέπει να απαντήσω, γιατί στο χώρο της Εκκλησίας οι λέξεις έχουν και άλλη έννοια και οι ενέργειες που γίνονται και αυτές δεν μοιάζουν με τις ενέργειες άλλων ανθρώπων σε άλλους χώρους. Ούτε επεδίωξα να γίνω Μητροπολίτης, ούτε επεδίωξα να γίνω Αρχιεπίσκοπος. Και δεν το λέω αυτό ταπεινολογών, αλλά λέω την πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη. Όταν
εγύρευσε αυτή η θέση. Μου έλεγαν, κινήσου κι εσύ, πήγαινε στην Αθήνα να συζητήσεις με μερικούς αρχιερείς, να εκλιπαρίσεις την ψήφο τους. Εγώ τι ήθελα? Ήθελα να βεβαιωθώ ότι η προαγωγή μου ήταν θέλημα Θεού. Γιατί το ήθελα αυτό? Διότι είχα ακούσει, έβλεπα ότι έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή ενός επισκόπου. Και στις δύσκολες αυτές στιγμές δεν μπορεί να τους συμπαρασταθούν οι άλλοι άνθρωποι τόσο όσο μόνον ο Θεός. Έλεγα λοιπόν, εάν εγώ έχω κινηθεί για να γίνω επίσκοπος και έρθουν αυτές οι δύσκολες στιγμές, θα λέω, τα ήθελα και τα άπαθα και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ενώ αν είχα βεβαιωθεί ότι ο Θεός ήθελε να φτάσω σε αυτή τη θέση και ήρχονται αυτές οι στιγμές οι δύσκολες, θα έλεγα, θα γονάτιζα και θα έλεγα, Θεέ μου, εσύ με έφερες εδώ πέρα. Είσαι υποχρεωμένος να με βοηθήσεις. Μάλιστα. Και γι' αυτό ήμουν πολύ προσεκτικός και δεν ανοίχτηκα ως υποψήφιος να κάνω, ας πούμε, ψηφοθυρία, όπως λένε τη λέξη. Το ίδιο συνέβη και με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 25 Μητροπολίτες μου είπαν, εσύ δεν θα κινηθείς καθόλου, δεν θέλουμε τίποτα από σένα, μόνο να μην αρνηθείς. Και ύστερα από αυτό υπεχώρησα και είπα, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και η υπέρβαση στην ίδια τη στιγμή της εκλογής. Όταν εξελέγει ο νυν Αρχιεπίσκοπος, εγώ δεν έδειξα ούτε παράπονο, ούτε διαμαρτυρία, ούτε είπα τίποτε, τίποτα, τίποτα. Είπα, δόξασαι ο Θεός, διότι ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθος. Θέλω να προσθέσω όμως και κάτι, γιατί είπα προηγουμένως ότι και οι λέξεις στον χώρο της Εκκλησίας έχουν άλλο νόημα. Το ποιος είναι επιτυχημένος δεν μπορεί να το πει ο αποτυχημένος, ούτε ο επιτυχών. Πολλές φορές γίνεται αυτό που θέλεις και αυτό είναι η συμφορά σου, είναι η καταστροφή σου. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλω να παραδίδω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και να λέω, ήταν θέλημά σου, εγώ δεν θα πήγαινα για να ζήσω, θα πήγαινα για να πεθάνω. Διότι αν δεν έχεις θυσιαστική αγάπη για το έργο σου, δεν μπορείς να κάθεσαι στην καρέκλα. Στην καρέκλα δεν σε θέλει ο άλλος. Αν δεν σε βλέπει να υδρώνεις, να τρέχεις νύχτα μέρα, να μην ξέρεις τι θα πει άδεια. Με ρωτούν μερικές φορές, πότε θα πάρετε την άδειά σας, σεβασμιότατε, και εγώ τους απαντώ. Τι είναι αυτό, τρώγεται ή δεν το έχω δοκιμάσει? Μάλιστα. Επομένως, ήρθαν έτσι τα πράγματα τα εκκλησιαστικά και εγώ εχάρηκα που έγινε ο νυν Αρχιεπίσκοπος και νομίζω ότι και στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε παίρνει πάρα πολλές καλές αποφάσεις ή τηρεί μια θέση η οποία είναι ωφέλιμη για την Εκκλησία. Τώρα, αν μπορούσε ακόμη κάτι περισσότερο να κάνει ή αν έπρεπε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αυτά μην τα περιμένουμε τα τέλεια από τους ανθρώπους, θα τα περιμένουμε από τον Θεό. Μάλιστα. Να προσθέσω όμως και κάτι που είπατε για τους Σπαρτιάτες. Αυτό είναι υπερβολικό που σας λένε και που και εσείς το υιοθετήσατε. Η Εκκλησία δεν είναι δική μας. Εμείς είμαστε εργάτες της Εκκλησίας. Δούλοι των δούλων του Θεού. Επομένως, αν εγώ έφευγα, εγώ θα κλείσω τα μάτια, μα έτσι δεν είναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα έρθει άλλος στη θέση και θα συνεχίσει το έργο. Και αν ο άλλος δεν πατήσει στα χνάρια τα δικά μου και πατήσει σε αδύνατα σημεία του τόπου εδώ πέρα ή της ιστορίας, θα βρεθεί τρόπος και θα πάνε τα πράγματα καλά. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Λέει κάποιος, εγέμισαν τα νεκροταφεία από αναντικατάστατους. Δεν πεθαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται σπουδαίοι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι. Βέβαια είπαν τότε οι Σπαρτιάτες. Και αυτό με είχε συγκινήσει. Μάλιστα ήρθε ένας γιατρός στο γραφείο μου. Λέει, σεβασμιότατε, ήρθα για να ζητήσω συγγνώμη. Λέω, γιατρέ μου, τι κάνατε εσείς που ζητάτε συγγνώμη από μένα? Ήρθα, μου λέει, διότι επί τρεις μέρες προεκλογικά έκανα την προσευχή μου να αποτύχετε. Το φαντάζεστε? Καταλαβαίνω. Να αποτύχετε για να μην φύγετε από κοντά μας. Λέω, γιατρέ μου, αυτό που κάνατε με ωφέλησε διότι είμαι κοντά σας και διότι θα έχω λιγότερες φροντίδες και λιγότερες ευθύνες από ό,τι θα είχα ως αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Η κουβέντα είναι μεγάλη με τον Σεβασμιότατο Μονευασίας και Σπάρτης κύριο Ευστάθιο. Θα πρέπει όμως, όπως γνωρίζετε, σε κάθε αγώνα
αν είναι μπάσκετ κάνουμε ένα time out, ή αν είναι ποδόσφαιρο κάνουμε ένα διάλειμμα. Γι' αυτό συγχωρέστε μας να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Η λάμψη του χρυσού, η ομορφιά των πολύτιμων λίθων, η αξία των διαμαντιών στο χώρο που τους αξίζει. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας. Άξιο να φιλοξενήσει τις πιο μοναδικές δημιουργίες. Κοσμήματα που εμπνέουν στυλ, φινέτσα και πολυτέλεια. Δημιουργίες που εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Το κόσμημα που σας αξίζει. Τώρα και στην Αύπακτο, Ιντζέ 2. Τηλέφωνο 26340-22655. Θέλετε μόνωση και ανοιχτούς χώρους. Κουφώματα PVC και αλουμινίου, Μπαμπούνης. Θέλετε έπιπλα κουζίνας, μπάνιου υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Τότε Μπαμπούνης. Θέλετε ντουλάπες υπνοδωματίων, θωρακισμένες πόρτες, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες, Μπαμπούνης. Θέλετε κάγκελα ασφαλείας και χρηματοκιβώτια, Μπαμπούνης. Η πολύχρονη εμπειρία μας εγγυάται ποιότητα και σωστή εφαρμογή. Με έξυπνες λύσεις, εργονομία και λειτουργικότητα δημιουργούμε για εσάς έναν χώρο όπως αξίζει να είναι. Σύγχρονα δομικά υλικά Μπαμπούνης. Κορίνθου 50 και Φαβιέρου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-428-999. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά πέντε ολόκληρα χρόνια εγγύησης από τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Παναγιωτακόπουλος. Σας ευχαριστούμε για τα 50 χρόνια εμπιστοσύνης και έμπρακτα σας το ανταποδίδουμε με 5 χρόνια εγγύηση σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch Plus, Siemens Premium και NEF Gold. Καλά ακούσατε. Τώρα, με 5 χρόνια εγγύηση από τον Παναγιωτακόπουλο, αποκτήστε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές συσκευές και ξεγνιάστε. Ακροτηρίου 58 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-324-320 και Αθηνών 15, Ρίο, τηλέφωνο 2610-995-800. Όλοι διαφορετικοί, ξεχωριστοί, υπέροχοι και ο δικός σου ο ομορφότερος. Γιατί είναι μοναδικός και τον έφτιαξες όπως τον ήθελες σε ένα σόφα σοπ. Σόφα Σοπ. Ο καναπές σοφά σχεδιασμένος. Τώρα με εκπτώσεις που θα πεις καναπέστο. Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 83. Έναντι Αγίου Ελευθερίου. Μα είναι μόνο 300. Πώς θα καταφέρουν. Τι πίνουν. Μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι. Και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μούρχεται φιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία. Απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.